Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορία στέθηκαν από το πρωί τη Τρίτη στην Εθνική Οδό Αφίπολη Καβάλα, στο τμήμα από Διασταύρωση Σταυρού Αμυδαλαιώνα, μέχρι και την αρχή τη 7η Μεραρχία λόγω εργασιών αποξήλωση και τοποθέτηση στη Θέων Ασφαλεία, σύμφωνα με δηλώσει στο ένα τσάνε τον Τιπεριφερειάχη Καβάλα, Θεόδρου Μαρκόπουλου. Μπάρε στα στη Θέα Ασφαλεία πρέπει να έχει και είναι γεγονό ότι παρά την οικονομική στενότητα και παρά τι διαδικασίε με τι οποίε λειτουργεί το δημόσιο λογιστικό σύστημα, το σύστημα προμηθειών. παρόλα όλα αυτά η περιφέρεια κάνει μια προσπάθεια προκειμένου να μπορέσει να αποκαταστήσει ε, οτιδήποτε περισσότερο γίνεται και να παράσχει ως το δυνατόν περισσότερη ασφάλεια στους πολίτες οι οποίοι κινούνται στους δρόμους. Βλέπετε λοιπόν ότι με ιδιαίτερη Περίσκεψη. Μπορέσαμε και αποκαταστήσαμε πρώτα το οδόστρωμα από τη διασταύρωση του αμυγδα... Σταυρού Αμυγδαλαιώνα μέχρι το γυροκομείο. Ε, τότε κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν και αφελώς και πολύ ελαφρά την καρδιά διαμαρτυρήθηκαν γιατί τα καλά κομμάτια του δρόμου τα διατηρήσαμε και αντικαταστήσαμε την άσφαλτο μόνο εκεί που υπήρχε λόγος ασφαλείας να γίνει. Τώρα διορθώνουμε τα στιθέ ασφαλεία και βλέπετε γενικά ότι, σαν περιφέρεια, κάνουμε κάθε τι το καλύτερο προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε και περισσότερα χιλιόμετρα συντήρηση τους δρόμους μας και περισσότερα έργα και ταυτοχρόνω να προστατέψουμε τον οδηγό ο οποίο κινείται στον δρόμο. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι οδηγοί δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν οδηγάμε, ειδικά τώρα που ξεκινάει ο χειμώνα. Οι εργασίε θα πραγματοποιηθούν τμηματικά κατά το χρονικό διάστημα από 7 Νοεμβρίου μέχρι και 24 Νοεμβρίου, μόνο κατά τη διάρκεια τη ημέρα και συγκεκριμένα κατά τι ώρε 7 το πρωί με 7 το απόγευμα. Ανάλογα και με τι επικρατούσε καιρικέ ηθίκε, ενώ μετά το πέρα των εργασιών θα αποσύρεται η σήμανση και η οδό θα αποδίδεται πλήρω στην κυκλοφορία.